τελευταία ομιλήτρια της σημερινής δημόσιας συζήτησης, την συνάδελφο κυρία Αναστασία Γιαρένη, δικηγόρο παρεφέτες. Η κυρία Γιαρένη, ασκηγορία από το 2012, ασχολείται με εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου. Επίσης, παρέχει συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, αλλά και σε σωματεία και εταιρείες όλων των νομικών μορφών. Από το 2012 μέχρι σήμερα είναι νομική σύμβουλος σε βιομηχανία ειδικών κατασκευών. Κατέχει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους στο Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο του Παντίου Πανεπιστημίου και στο Αστικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα. Κυρία Γιαρένη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση. Νιώθω λίγο παράξενα, όταν μου ζητήθηκε να συμμετάσχω και να καταθέσω την εμπειρία μου από την καθημερινή συναναστροφή μου με έναν ανάπηρο, και συγκεκριμένα τον Βαγγέλη Αβουλά, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον οποίο γνωρίζω από το 2006. Τον Βαγγέλη Αβουλά γνώρισα κυριολεκτικά την πρώτη ημέρα, στο πρώτο έτος της νομικής σχολής, όταν βρεθήκαμε στην αίθουσα του Παλαιού Χημείου, όπως ίσως τα γνωρίζουν οι παλαιότεροι, στο μάθημα του συνταγματικού δικαίου. Όταν βρεθήκαμε στη σχολή, ήταν λίγο περίεργο για όλους μας να βλέπουμε έναν φοιτητή με λευκό μπαστούνι. Δεν ήξερε ο περίγυρος πώς να τον ερμηνεύσει την εικόνα. Και αυτό γιατί είμαστε ανεκπαίδευτοι να συναναστρεφόμαστε με ανάπηρα άτομα. Εγώ πλησίασα, όπως και κάποιοι άλλοι, γνωριστήκαμε και μεταξύ μας έτσι το χτίσαμε στο να σπάσει ο πάγος. Ανταλλάσσαμε σημειώσεις, πάντοτε διατηρούσαμε επαφή, βοηθιόμασταν στα μαθήματα, καθημερινά κάναμε παρέα στα μαθήματα. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους συναδέλφους φοιτητές τότε αγχώνονταν ως προς το εάν θα φερθούν σωστά. Στα φοιτητικά μας χρόνια είδαμε πολλά εμπόδια, αντιμετωπίσαμε πολλά εμπόδια, και σήμερα, γυρνώντας πίσω, καταλαβαίνουμε ότι αυτά συνεχίζουν να υφίστανται και στην πρακτική της δικηγορίας. Είναι σοκαριστικό το να φτάνεις με κόπο στο μάθημα και να μην μπορείς να πάρεις την πληροφορία, γιατί λόγου χάρη τυχοκολλήθηκε μία ανακοίνωση ότι το μάθημα αλλάζει αίθουσα ή δεν θα γίνει. Ή ότι υπάρχει μία απεργία και το κτίριο είναι κλειστό. Όλα αυτά εγώ τα γνώριζα γιατί βρισκόμουν κοντά στο Βαγγέλη. Βοηθούσα όσο μπορούσα για να είναι λίγο πιο προσβάσιμο, πιο υποφερτό έτσι και η καθημερινότητά του να γίνεται ευκολότερη. Ωστόσο, είναι μια σοκαριστική διαπίστωση ότι υπάρχει καθημερινά αποκλεισμός από την πληροφορία. Είχαμε άλλους συμφοιτητές που μέναν μέχρι το 5ο ή 6ο έτος και δεν μπορούσαν να τελειώσουν τη σχολή για λόγους και εμπόδια που αντιμετώπιζαν χωρίς ήδη να φταίνε. Μετά τη σχολή, με τον Βαγγέλη φοιτήσαμε στο μονοετές πρόγραμμα του αστικού δικαίου στο μεταπτυχιακό της νομικής σχολής. Ομοίως και εκεί υπήρχε συνεχής μεταξύ μας επικοινωνία και αλληλοβοήθεια, θα πω, για τα μαθήματα. Είναι περιττό να αναφέρω το ότι ο Βαγγέλης ως άριστος γνώστης και χειριστής, μάλλον, του τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης, κρατούσε τις πιο ποιοτικές σημειώσεις και αφομοίωνε, ίσως γιατί αναγκαζόταν από τα πράγματα να το κάνει, άμεσα όλες τις πληροφορίες. Και έτσι πέρασε και άλλος ένας χρόνος στα φοιτητικά έδρανα που ήμασταν μαζί. Όταν ήρθε η ώρα πια να συνεργαστούμε και επαγγελματικά να δικηγορήσουμε, ας πούμε, μαζί, είδαμε
πόσο δύσκολη είναι η φιλοσοφία του πλήρως προσβάσιμου γραφείου. Το ότι πρέπει η είσοδος να είναι προσβάσιμη, να μπορεί δηλαδή να μπει ένα αμαξίδιο, το να υπάρχει θέση στάθμευσης, να υπάρχει προσβάσιμη τουαλέτα σε άτομο με αναπηρία. Αντιστοίχως, όλη η ομάδα, είτε συνεργάτες, δικηγόροι, είτε και η γραμματεία μας, πρέπει να εκπαιδεύεται καθημερινά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες στο πώς θα ψηφιοποιούνται τα έγγραφα και φυσικά στο πώς θα επικοινωνούμε με τον ανάπηρο συμπολίτη μας. Δεν θα πρέπει να τον απαξιώνουμε, δεν θα πρέπει να τον προσβάλλουμε, δεν θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν έναν ανίκανο συνάνθρωπό μας. Οπότε όλα αυτά δεν είναι θεωρητικές πράξεις, είναι εργαλεία που θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί έχουν κοινωνικό και επαγγελματικό αντίκτυπο. Προκειμένου να έρθουν έτσι και τα εμπόδια και οι αποκλεισμοί που βιώνουν οι ανάπηροι συμπολίτες μας. Τελικά, να πω έτσι και κάτι αισιόδοξο, ότι το προσβάσιμο γραφείο και όλη αυτή η φιλοσοφία που εφαρμόζουμε έχει οδηγήσει σε καλό. Το μήνυμα έχει πάει στην αναπηρική κοινότητα και πράγματι αναλαμβάνουμε και εξυπηρετούμε πολλές υποθέσεις αναπηρών συμπολιτών μας, οι οποίοι έτσι γνωρίζουν και νιώθουν και πιο οικεία στο να εκπροσωπηθούν, να λάβουν μία συμβουλή. Φυσικά να ιδρυθούν σωματεία αναπήρων ατόμων, να απαντηθούν κέρια ζητήματα και απορίες που έχουν στο κοινωνικό ασφαλιστικό δίκαιο οι ανάπηροι συμπολίτες μας. Μέσα από τη δουλειά γνωρίσαμε και τις ιδιαιτερότητες επαγγελμάτων για τα οποία θα έπρεπε και θεσμικά να τοποθετηθούν οι σύλλογοί μας, όχι μόνο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Εμείς προσαρμόσαμε το καταστατικό των διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας, οι οποίοι, όπως σας ανέφερε και ο Βαγγέλης στην εισήγησή του, αντιμετωπίζονται ως τρίτη για την εξυπηρέτηση των κοφών ατόμων. Επίσης, πανελλαδικά, έχουμε εκκλήσεις για συμβουλές, βοήθεια, ακόμα και από υπηρεσίες μας παίρνουν και μας ρωτούν. Αυτά γιατί τα λέω. Τα λέω γιατί ο ενεργός και μάχημος δικηγόρος δεν είναι μόνο αυτός που διαβάζει την εξέλιξη, τον νόμο, τη θεωρία. Δεν είναι όλα κάτι γενικό. Είναι θέμα όλος αυτός ο χειρισμός των ιδιαιτεροτήτων είναι θέμα τριβής και καθημερινής συναναστροφής. Όταν τελειώσαμε τη σχολή, έμειναν πολλοί συνάδελφοί μας με την απορία. Συνάδελφοι οι οποίοι μετέπειτα έγιναν συμβολιογράφοι, έγιναν δικαστές, έγιναν δικηγόροι. Κανείς από αυτούς δεν ήξερε πώς στο πεδίο, στην πράξη, να εφαρμόσει όλα αυτά που διάβαζε για εξαιρέσεις υπέρ των αναπήρων ή πώς πρέπει να φερόμαστε στα ανάπηρα άτομα. Ίσως είναι μία τροφή όλο αυτό για σκέψη, προκειμένου να μπουν και στο επίπεδο του Πανεπιστημίου, που να μπει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, εξοικείωσης με την αναπηρία. Υπάρχει τέτοιο, το οποίο με απόλυτη επιτυχία εδώ και 10 συνεχή έτη διεξάγει με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας ο Βαγγέλης Αμπουλάς στα σχολεία και εγώ τον συνοδεύω, προκειμένου μικροί μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με την αναπηρία. Ίσως θα ήταν μια καλή σκέψη είτε στους συλλόγους, είτε στους γραμματείς των δικαστηρίων, είτε φυσικά στους φοιτητές των πανεπιστημίων, να γίνεται γνωστά τέτοια θέματα για την αναπηρία και να εξοικειώνονται πιο πολύ. Λόγου χάρη, εγώ από την εμπειρία μου όλα αυτά τα έτη έχω βρει μπροστά μου με την καλή έννοια και είμαι έτοιμη στο πώς να χειριστώ και να αντιμετωπίσω έναν συμπολίτη μου με αναπηρία. Όταν λόγου χάρη είμαι δικαστική αντιπρόσωπος,
δεν είναι καθόλου ωραίο. Προσβάλλει, θα έλεγα, κιόλας την εικόνα και το επάγγελμα του δικηγόρου, το ότι θα πρέπει να μπω στο προάβλιο, να ψηφίσει ο κινητικά ανάπηρος συμπολίτης μου που δεν μπορεί να προσέλθει στην αίθουσα. Ή θα πρέπει να απομακρυνθώ με τον τυφλό ψηφοφόρο και φυσικά καταργώντας την έννοια της μυστικότητας της ψήφου, την αρχή αυτή, να επιβοηθήσω τη διαδικασία κάποιος. Για όλα αυτά τα θέματα θα έπρεπε να τοποθετηθεί θεσμικά. Περαιτέρω τώρα σχετικά με την καθημερινότητά μου ως δικηγόρος, κοντά με τον Βαγγέλη, ο οποίος την κάνει μάχημο του συνάδελφος στα δικαστήρια, θέλω να καταθέσω κάποια περιστατικά τα οποία σίγουρα θα στενοχωρήσουν, αλλά θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και να τα δούμε θετικά, από την έννοια του τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες που καλούνται οι ανάπηροι δικηγόροι, οι ανάπηροι συμπολίτες μας να βρίσκονται και όλοι μαζί να συνυπάρχουμε στον χώρο της δικαιοσύνης. Στα δικαστήρια το χειρότερο είναι το ότι όταν εγώ βρίσκομαι μαζί με τον Βαγγέλη, δεν απευθύνω το λόγο στον Βαγγέλη. Μιλούν σε μένα, σε τρίτο πρόσωπο για εκείνον. Ο κύριος θέλει να κάνει, θέλει να πάει εκεί. Δεν τον αναγνωρίζουν, το οποίο είναι λυπηρό. Φυσικά δεν υπάρχει ούτε το απόρριτο απέναντι στους υπολείπους. Είμαι άτομο της εμπιστοσύνης του Βαγγέλη Απουλά και φυσικά και ως συνάδελφος υπάρχει το απόρριτο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια ιδιωτικότητα. Είμαστε όλοι εκεί στο διάδρομο και υπάρχει και κίνδυνος ανά πάσα και στιγμή χωρίς να φταίμε, αν δεν προσέξουμε να εκθέσουμε και τον εντολέα μας. Όταν θα πρέπει να συνεννοηθούμε για κάποια υπόθεση ή για αυτό που τον φάκελο που θέλουμε να καταθέσουμε. Πάντα φυσικά πηγαίνουμε μαζί. Αυτό το θέμα της προσβασιμότητας δεν έχει επιληθεί. Δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να το προσπεράσουμε. Θέλει να τυπώσει κάτι, είμαστε μαζί στο κτίριο, περιμένουμε δύο άτομα στην ουρά προκειμένου να βοηθήσω, να τυπώσω εγώ τελικώς, γιατί δεν έχουν υπολογιστές στο σύστημα φωνητικής υπαγόρευσης. Και άρα ο ίδιος ο Βαγγέλης, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, να ακούσει αυτό που θέλει να τυπώσει. Το ίδιο και με την ψηφιακή τυπογραφία, όπως σας είπε. Τον κωδικό θα πρέπει να τον πληκτρολογήσω εγώ, τον κωδικό του για την ψηφιακή τυπογραφή, καθότι δεν ακούει αυτό που πληκτρολογεί, άρα πρέπει να το κάνω εγώ. Είναι μια διαδικασία για βλέποντες που πάντα χρειάζεται δεύτερο άτομο μαζί. Είναι φυσικά το ζήτημα το πολύ σοβαρό με τις τράπεζες, όπου ο Βαγγέλης γνωρίζει το web banking, είναι άριστος χειριστής. Όταν όμως υπάρχει κάποια πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία, εκεί πρέπει να βρεθεί μάρτυρας για να μαρτυρήσει τι άραγε για εκεί. Ότι υπάρχει, ότι καταλαβαίνει, δεν είναι διανοητικό, δεν έχει κάποιο πρόβλημα διανοητικό. Φυσικά, όταν θα πρέπει να καταθέσουμε ένα φάκελο και στην τράπεζα το ίδιο, για κάποια υπόθεση ή διακανονισμού, δανειακών υποχρεώσεων εντολέα μας, φυσικά την έκθεση εγχειρήσεως πρέπει να την συνυπογράψει μάρτυρας. Δεν αρκεί η εξουσιοδότηση που ο εντολέας μας έχει παράσχει προς τον τυφλό δικηγόρο του να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες. Σχετικά τώρα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι εμείς οι δικηγόροι, και αναφέρομαι στη ψηφιακή πύλη Σόλων και στο πόρταλ Ολομέλεια, σας ανέφερε και ο Βαγγέλης ότι δεν υπάρχει πλήρης, δεν έχουν τεσταριστεί πριν τεθούν σε εφαρμογή από focus group ανάπηρων ατόμων, δεν είναι προσβάσιμες αυτές στο σύνολό τους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μπει, αλλά ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί η σελίδα να τον ανακατευθύνει σε ένα βήμα που δεν είναι προσπελάσιμο, π.χ. για να κόψει ένα γραμμάτιο, και αντιλαμβάνεστε ότι αποθαρρύνονται εκ των πραγμάτων τα άτομα αυτά
και δεν χρησιμοποιούν τις σελίδες αυτές. Ομοίως και για τον, Ισοκράτη, που η αναζήτηση της νομολογίας δεν μπορεί να γίνει από εκεί, πληρώνει, αν πρέπει να γίνει κάτι από τον Ισοκράτη, βοηθώ εγώ, κατά τα λοιπά για την ομολογία, επειδή ακριβώς πρέπει να άρει τον αποκλεισμό από την πληροφορία, αναγκάζεται ο ίδιος και πληρώνει συνδρομή σε προσβάσιμη συνδρομητική πύλη για να μπορεί ο ίδιος να αναζητά την ομολογία, τους νόμους και τις εγκυκλίους και ό,τι άλλο απαιτείται για την κάθε υπόθεση που χειρίζεται. Κάτι ακόμα που οφείλω να αναφέρω είναι ότι σε διαδικασίες που συμμετέχουμε ευρέως όλοι εμείς οι δικηγόροι, λόγω χάρη σε εκλογές ως αντιπρόσωποι, είτε σωματείων, είτε στις εθνικές, δημοτικές κλπ. Εκλογές. Σε αυτές, ανάπηροι συνάδελφοί μας αναγκάζονται να κάνουν αίτηση εξαιρέσεως. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί και δεν έχει εξετάσει γιατί κάνει εξαίρεση ο ανάπηρος δικηγόρος. Ενώ γνωρίζει άψογα τη συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί εν προκειμένου μιλώντας για τον Βαγγέλη, επειδή ακριβώς εκλέγεται, γνωρίζει, εκπροσωπεί σωματεία, γνωρίζει άψογα αυτές τις διαδικασίες, πλην όμως δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί είναι μια διαδικασία για βλέποντες ή γιατί δεν είναι προσβάσιμο το κτίριο όπου θα πρέπει να παραστεί και αναφέρομαι και σε έναν συνάδελφό μας που έχει κινητική βλάβη. Οπότε, συν φυσικά, το ότι η αμοιβή που λαμβάνει θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί για τους αναπήρους συναδέλφους μας, γιατί κατά κύριο θα χρειαστούν περισσότερες ώρες κάποιον βοηθό κοντά τους κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Και φυσικά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί στον ΕΦΚΑ, στον ΙΕΦΚΑ, όπως τώρα έχει ανοίξει η συγκεκριμένη διαδικασία για τον υπολογισμό συντάξεων και όλα αυτά. Είναι το θέμα του μη προσβάσιμου κτηρίου του συλλόγου μας, των μη προσβάσιμων κτηρίων των δικαστηρίων μας. Έχουμε αναρωτηθεί αν βλέπουμε και πόσους συναδέλφους στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αν έρχονται συναδελφοί μας στη βιβλιοθήκη. Είναι ένα θέμα το οποίο έθιξε και η εκλεκτή συνάδελφος η Κατερίνα Ικαλίβα. Τα εκθέματα είτε δεν, λόγω του προβλήματος που προανέφερα με το Σόλωνα, δεν μπορεί να μπει να τα δει εκεί, ο συνάδελφός μας που δεν βλέπει. Όταν θα πάει στην αίθουσα, τυχοκολλώνται στο ύψος του κεφαλιού. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα και για έναν συνάδελφο με κινητική βλάβη. Υπάρχει ζήτημα λοιπόν προσβασιμότητας και για τους συναδέλφους με αμαξίδιο. Είτε αναρτώνται στον Ισοκράτη σε αρχεία PDF τα οποία δεν είναι προσβάσιμα και δεν διαβάζονται. Αναφέρομαι σε μια δυσκολία που αντιμετωπίζει και ο Βαγγέλης. Είναι λοιπόν συμπεριφορές, και όταν λέω συμπεριφορές, αναφέρομαι και στις παραλήψεις και στην ανοχή που επιδεικνύει και ο Δικηγορικός Σύλλογος και λοιποί φορείς ως προς την που παραβιάζουν την ισότιμη αντιμετώπιση των ανάπηρων δικηγόρων. Τα άτομα αναπηρία, όπως εκτέθηκε και από το Σύνταγμα και από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Αντιστρόφως, βέβαια, και εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, έχουμε ατομική και συλλογική ευθύνη, την οποία δεν βλέπω ότι έχουμε αναλάβει στο κατόφλι του νέου του το 2022. Υπάρχει και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ ως νομικό όπλο, γιατί είναι ένα νομικό κείμενο με επιταγές και απαιτήσεις, ωστόσο πρέπει θεσμικά να αναλυφθούν πρωτοβουλίες. Κλείνοντας, αφού αναφέρω τη μεγάλη τιμή που νιώθω, που μου δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσω τις εμπειρίες μου από τη συναναστροφή μου με τον αγαπητό Βαγγέλη Αβουλά, θέλω να πω ότι για όλους τους υπολείπους που μας βλέπουν και θα μας δουν, ότι η συναναστροφή με ανάπηρα άτομα έχει πάψει προπολού να αποτελεί φιλανθρωπική πράξη. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι.
για όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε με ανάπηρα άτομα, πραγματικά το λέω, ενώ νομίζουμε ότι πάμε να βοηθήσουμε, εκείνοι είναι που βοηθούν εμάς με τη στάση ζωής που επιδεικνύουν και τελικώς εκπαιδευόμαστε όλοι και γινόμαστε καλύτεροι μέσα από αυτή τη συναναστροφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.